άλλη. Ναι, είναι η ιστορία της Τζέμις Στασάκου. Πάμε να τη συναντήσουμε. Στη Ζιζή, στον Άρη, στη Λάικα και στους άλλους παλιόφιλους. Μα ποιοι είναι όλοι αυτοί? Θα μας πει η Τζέμι. Τζέμι, σου φέρα τα παιδιά, τη Σμαράγδα και το Χρήστο. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας. Δικό σας είναι αυτός ο σκύλος? Ο Κανελός, δυστυχώς όχι. Εγώ απλώς γνωρίζω την ιστορία του. Και αυτοί που αφιερώνετε την ιστορία σας, η Ζιζή και η άλλη είναι σκυλιά. Αυτή την ιστορία δεν την αφιερώνω εγώ. Αυτό το βιβλίο το έχει γράψει ο ίδιος ο Κανέλος, με το ίδιο του το πόδι. Γι' αυτό και αφιερώνει το βιβλίο στους φίλους του, στη Ζιζή, στον Άρη, στη Λάικα, που είναι κάποια άλλα σκυλάκια. Ξέρετε, για να σας πω λίγα πράγματα για τον Κανέλο. Ο Κανέλος Γουαυγοβγίδης, έτσι ήταν το όνομά του, γεννήθηκε πριν αρκετό καιρό σε ένα οικόπεδο που ήταν γεμάτο αγριόχορτα και μαργαρίτες. Το σπίτι του ήταν κοντά σε ένα κάδο σκουπιδιών. Οικία κάδου 13 ήταν η διεύθυνσή του. Αλλά μην φανταστείτε ότι ντρεπότανε που ζούσε δίπλα στο κάδο, καθόλου. Έτσι ήταν πολύ χαρούμενος γιατί ψαχούλευε εκεί μέσα στα σκουπίδια και όλο και έβρισκε κανένα νόστιμο μεζέ, κανένα κοκαλάκι, κανένα ξεροκόμματο. Ζούσε ευτυχισμένος λοιπόν εκεί και είχε και πολύ καλούς σκύλους φίλους. Ο καλύτερος ήταν ο Μαυρούκος Μαυρίκιος του γένους των Μαυριδερών. Θέλετε να τον γνωρίσουμε? Να πάμε στην άλλη σελίδα, για έλατε. Είναι μεγάλος ο Μαυρούκος, μήπως είναι και άγριος? Όχι καθόλου, απλώς μερικές φορές μαζί με τον Κανέλο έκανε πλάκες στους ανθρώπους και φοβόντουσαν. Μα κάνουν πλάκες οι σκύλοι? Ναι, ξέρετε τι κάναν, βγαίναν στο δρόμο, γαυγίζαν πολύ δυνατά, κουνάγαν τα αυτιά τους στην ουρά τους και φοβόντουσαν οι άνθρωποι μην τους φάνε. Αλλά τα κακόμερα τα σκυλάκια απλώς κάναν πλάκα και μετά ο Μαυρούκος έλεγε: πολύ μεγάλη ιδέα έχουν οι άνθρωποι για τον εαυτό τους, για πολύ νόστιμοι περνιούνται τελικά. Για ακούστε, κάτι γίνεται. Λέτε να άρχισαν τις πλάκες αυτοί οι δύο. Πάμε να δούμε. Ποιες είναι αυτές? Είναι η Ευγενία και μια φίλη της. Η Ευγενία μόλις είδε τον Κανέλο καθόλου δεν φοβήθηκε. Έσκυψε, τον χάιδεψε, τον πήρε αγκαλιά. Αποφάσισε να τον πάρει και στο σπίτι της. Αυτή τον έβγαλε Κανέλο? Ναι, γιατί η μαμά του τον φώναζε γουαυγοβγόβο. Δηλαδή τώρα θα τον πάρει στο σπίτι της? Βέβαια, εκεί είναι ήδη. Να τον δείτε, φαρδής πλατή σε μια πολυθρόνα. Και τώρα πώς περνάει την ώρα του ο Κανέλος? Α, περνάει πολύ ωραία. Έπαψε να περνά σκυλίσια ζωή. Όλη τη μέρα κάθεται πάνω στα αφράτα μαξιλάρια του καναπέ, του φέρνει η Ευγενούλα νόστιμο φαγητό, τον χαϊδεύει, βλέπει και ταινίες στην τηλεόραση. Οι αγαπημένες του ταινίες ήταν η Λάση, τα 101 σκυλιά της Δαλματίας, τα 102 σκυλιά της Δαλματίας και μετά από τις ταινίες έκανε και αφρόλουτρο. Αφρόλουτρο. Μα τι κάνεις εκεί? Ατμόσφαιρα για το αφρόλουτρο του Κανέλου. Κούκλος ο Κανέλος. Φρέσκος, φρέσκος, καθαρός, μυρωδάτος και ωραίος, ό,τι πρέπει για γαβρός. Τώρα κανείς δεν θα τον πει βρωμόσκυλο. Κι όμως, η μαμά της Ευγενίας μια φορά τον είπε βρωμόσκυλο και ο φουκαράς ο Κανέλος στεναχωρέθηκε πάρα πολύ, αφού με τόσα αφρόλουτρα που έκανε κάθε μέρα ήταν πεντακαθαρόσκυλο πια. Και τότε που στεναχωρέθηκε, άρχισε να θυμάται και όλες τις θυσίες που έκανε για να ζει μαζί με την Ευγενία. Γιατί μπορεί να είχε τα χάδια του, το φαγητό του, τις ανέσεις του, υπήρχαν όμως και κάποια πράγματα που του έλειπαν. Του έλειπε η ελευθερία, το τρεχαλιτό στο οικόπεδο με τα αγριόχορτα και τις μαργαρίτες. Του έλειπαν οι φίλοι του. Πολύ λαχταρούσε ο φουκαράς ο Κανέλος να κάνει ένα σκύλο φίλο. Πολύ το λαχταρούσε αυτό. Ώσπου κάποια στιγμή γνώρισε έναν γείτονα, τον κύριο Ροντβάιλερ. Αυτό είναι το Ροντβάιλερ. Ναι, αυτός είναι ο γείτονας του Κανέλου. Δεν είναι μόνο άγριος, ήταν και πολύ ακατάδεκτος. Δεν ήθελε να κάνει παρέα με τον φουκαρά τον Κανέλο, γιατί αυτός ήταν αριστοκράτης, ήταν σκύλος ράτσας. Ενώ ο Κανέλος ήταν ένας κοπρίτης. Και τι πειράζει που δεν ξέρουμε από πού κρατάει σκούφια του Κανέλου? Εμάς μπορεί να μην μας πειράζει, μερικούς άλλους ανθρώπους τους πειράζει. Όπως ο Κανέλος εκτός από τον κύριο Ροντβάιλερ γνώρισε και μια άλλη σκυλίτσα, τη σκυλίτσα Λίτσα, που την αγάπησε και ήθελε και να την παντρευτεί, αλλά οι γονείς της δεν τον άφησαν γιατί και εκείνη ήταν αριστοκράτησα, ήταν του γένους των Κανείς, ενώ ο Κανέλος ήταν, όπως είπαμε, κοπρίτης.
Πάντως, δεν ήταν μόνο η αφεντική να της Λίτσας που είχε το πρόβλημα. Πού να δείτε τι λένε οι γονείς της Ευγενίας για τον Κανέλο. Λοιπόν, τώρα πρέπει να τακτοποιήσουμε το θέμα του Κανέλου. Φτάνει πια αυτή η ιστορία με το σκυλί. Να φύγει. Λοιπόν, θα πάω να τον αφήσω 5-6 τετράγωνα πιο κάτω, στο παρκάκι, δίπλα από το Λούνα Πάρκ. Μην ανησυχείς, Ευγενούλα μου. Σκυλί του δρόμου είναι. Θα βρει το δρόμο του μια χαρά. Με άφησε μοναχό μου στο παρκάκι. Σε ένα έρημο άγνωστο παρκάκι. Και είχε αρχίσει να νυχτώνει. Πω, πρώτη φορά στη ζωή μου ένιωσα τόση μοναξιά. Δεν είχα κανέναν, ούτε άνθρωπο, ούτε σκύλο. Καθόμουν εκεί μονάχος μου στα σκοτεινά και σκεφτόμουν τη ζωή μου. Ήμουν πραγματικά πολύ απελπισμένος. Δεν ήξερα ούτε τι να κάνω, ούτε που να πάω. Στην αρχή, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν να μείνω εκεί στο παρκάκι και να περιμένω. Πίστευα ο χαζός πως ο μπαμπάς της Ευγενίας θα σκεφτόταν καλύτερα το όλο θέμα και θα γυρνούσε να με πάρει. Κανέλο, διαπιστώσαμε τελικά πως δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς εσένα και σε παρακαλούμε να γυρίσεις σπίτι και να μας συγχωρέσεις. Κι εγώ φυσικά και θα συγχωρούσα την επιπολαιότητά τους και θα γυρνούσα. Κι όλα θα τέλειωναν καλά όπως τις ταινίες που έβλεπα στην τηλεόραση παλιά. Και τώρα τι θα πω γι'. Βρε τον καημένο τον Κανέλο, τον μάζεψε ο Μπόγιας. Τι είναι ο Μπόγιας, δηλαδή ο Μπαμπούλας? Ναι, γιατί τους βάζει φυλακή. Ξέρετε τι γίνεται, παιδιά? Όταν ένα σκυλί που είναι μαθημένο να ζει με ανθρώπους και ελεύθερο το κλείνει σε ένα κλουβί, είναι πολύ δυστυχισμένο και δεν έχει καλό τέλος. Θα μας τα πει και η Τζέμι. Ήταν πολύ δυστυχισμένος ο Κανέλος εκεί στη φυλακή. Δεν είναι ότι του έλειπε η τροφή ή η περιποίηση, του έλειπε η ελευθερία του. Του έλειπαν οι άνθρωποι που είχε αγαπήσει. Δεν μπορούσε να παίξει με τα άλλα σκυλιά. Ήταν μόνος. Άρχισε να μελαγχολεί σιγά-σιγά. Ξέρετε, το παραμύθι αυτό που διηγηθήκαμε δεν έχει ένα καλό τέλος. Γιατί δεν είναι παραμύθι, γιατί είναι μια αληθινή ιστορία. Είναι η ιστορία του Κανέλου και η ιστορία πολλών ακόμη αδέσποτων σκυλιών που έχουν κακό τέλος. Υπάρχει όμως ένας τρόπος για να αλλάξει αυτό το δυσάρεστο τέλος τέτοιου είδους ιστοριών. Εάν εμείς, τα παιδιά και όλοι μας, αλλάξουμε συμπεριφορά απέναντι στα ζώα που βρίσκουμε και υιοθετούμε, αν γίνουμε πιο υπεύθυνοι απέναντί τους, αν πάψουμε να παίρνουμε ένα σκυλάκι στο σπίτι μας και μετά, στη πρώτη δυσκολία, το εγκαταλείπουμε αβασάνιστα στους δρόμους. Είναι λοιπόν στο χέρι όλων μας ιστορίες σαν του Κανέλου να έχουν καλό τέλος. Ήθελα να σας πω πως αν είστε άνθρωπος και πάρετε κάποιο σκύλο σπίτι σας, κάποιο αδέσποτο ζώο, σαν εμένα δηλαδή, μην το παρατήσετε μετά, θα του δημιουργήσετε μεγάλη αναστάτωση στη ζωή. Αυτό σας το λέει ο Κανέλος και εγώ σας παρακαλώ να τον ακούσετε. Και τώρα ο εικονογράφος του βιβλίου Λάμπρος Κατσαντώνης θα μας πει πως σκέφτηκε να ζωγραφίσει τον Κανέλο. Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα διαβάζοντας το κείμενο του βιβλίου ήταν ότι το σκυλάκι που θα ζωγράφισα δεν θα είχε τα χαρακτηριστικά κάποιας συγκεκριμένης ράτσας. Θα έμοιαζε λίγο πολύ με τους αδέσποτους σκύλους που βλέπουμε στους δρόμους της πόλης. Έτσι λοιπόν του έφτιαξα λίγο μεγάλα αυτιά, μια χαριτωμένη κόκκινη μύτη και φυσικά το κανελί χρώμα όπως λέει το κείμενο. Με λίγα λόγια, σχεδίασα ένα σκυλάκι που φαίνεται παιχνιδιάρικο, που δεν χορταίνει το παιχνίδι και τα χάρτια. Γι' αυτό και είναι τόσο χαρούμενο όταν συνάντα την Ευγενία. Λοιπόν, παιδιά, μάλλον είδατε τη Σμαράγδα και τον Χρήστο που έκλεβαν λέξεις. Θέλω να πάρετε αυτές τις λέξεις από την ιστορία και να γράψετε τις ιστορίες των αδέσποτων ζώων της γειτονιάς σας.